Κάτοικοι από τις περιοχές του Μασταμπά και του Κορώνη Μαγαρά έχουν βγει έξω από τα σπίτια τους αφού τα σύννεφα καπνού έχουν φτάσει στις αυλές τους. Οι φλόγες από το λόφο με τα ξερόχορτα έχουν προκαλέσει αναστάτωση και οι κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία διαδέχονται η μία την άλλη, αφού ο κίνδυνος η φωτιά να φτάσει στα σπίτια ή στις γειτονικές επιχειρήσεις είναι ορατός. Πήραμε αμέσως την πυροσβεστική τηλέφωνο, ήρθε κατευθείαν το πρώτο πυροσβεστικό από την πάνω μεριά του δρόμου και άρχισε να επιχειρεί. Συγχρόνως ήρθανε τρία από κάτω και μπήκαν από εδώ στο χώρο που βλέπετε και έτσι με ακτίνα τεσσάρων πυροσβεστικών σε αυτή εδώ πέρα την πλαγιά κατάφεραν και την έλεγξαν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Άμεσα στο σημείο φτάνουν με 8 οχήματα της πυροσβεστικής, περισσότεροι από 20 πυροσβέστες αλλά και 2 πεζοπόρα τμήματα που καταφέρνουν ευτυχώς και λόγω της έλλειψης ισχυρών ανέμων να πιάσουν τις φλόγες πριν αυτές απειλήσουν τα σπίτια. Ακριβώς αυτό είναι και το ανησυχητικό, ότι είναι πάρα πολύ κοντά, είναι η μεικτή ζώνη, έτσι, είναι μέσα σε αστικό ιστό, κοντά υπήρχαν σπίτια. Κυρίως βέβαια έτσι για ζημιές σε περιουσίες και ο κόσμος βέβαια να πάθει κάτι. Πολύ κοντά στο σημείο που επιχειρούν οι πυροσβέστες και πρατήριο υγρών καυσίμων, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ανησυχία και ταυτόχρονα την ανάγκη η φωτιά άμεσα να σβήσει και μαζί να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος επέκτασης. Ψυχολογικά στην αρχή νιώθεις λίγο επικίνδυνα, λες και αν ξεφύγει το δρόμο και τον περάσει. Όμως όλοι οι κάτοικοι και εμείς πολύ γρήγορα ενεργοποιηθήκαμε και έτσι την περιορίσαμε έως καθόλου. Αν δείτε, αν περάσει, φύγει το πυροσβεστικό, θα δείτε ακριβώς στην πλάτη από εδώ έχει ένα σπίτι που θα μπορούσε να πάρει και μετά είναι ο δρόμος στο μαγαζί και πάει λέγοντας. Ευτυχώς όμως πήγαν όλα καλά. Μέσα σε λίγα ευτυχώς λεπτά, στην περιοχή δεν υπήρχε κανένα ενεργό μέτωπο, ωστόσο δυνάμεις παρέμεναν στο σημείο υπό το φόβο της αναζωπήρωσης. Αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Πρώτον, εάν φυσούσε πάρα πολύ, ευτυχώς δεν φυσούσε. Δεύτερον, εάν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής δεν ήταν άμεση που ήταν άμεση. Οπότε, με δεδομένα αυτά τα δύο, ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Από την πρώτη στιγμή στην περιοχή βρέθηκαν και στελέχη του ανακριτικού της πυροσβεστικής που ερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, με κατοίκους της περιοχής ωστόσο να συνδέουν τις φλόγες με στήλο υψηλής τάσης της ΔΕΗ που έσκασε λίγο νωρίτερα. Πριν από περίπου μία ώρα έσκασε, όπως βλέπετε, ο πυλώνας της ΔΕΗ και κατευθείαν, επειδή από κάτω έχει υψηλή βλάστηση τους κάκτους, λαμπάδιασε η περιοχή, άρχισε να κατεβαίνει πλαγιά προς τα κάτω η φωτιά. Το άκουσα, δεν το έχω επιβεβαιώσει, εντάξει, θα έρθει η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής και θα ελέγξει.